Αλεξάνδρα κυνήγησε το όνειρό της από τα 6 της χρόνια και τώρα δειλά-δειλά απολαμβάνει τους καρπούς της δουλειάς της. Αποτελεί πλέον πρότυπο για πολλά παιδιά και αυτό το αντιληφθήκαμε για τα καλά όταν πριν από λίγες ημέρες είχαμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε τη Σαντορίνη. Εκεί γνωρίσαμε από κοντά μια ομάδα που ήδη κάνει τη διαφορά στην Α1 γυναικών. Ο αθλητικός όμιλος Θήρας το 2012 ήταν μια απλή σφραγίδα. Το 2014 είναι πλέον στην πρώτη τη τάξη κατηγορία και αποτελεί έναν από τους υγιείς συλλόγους στη χώρα μας. Καλλιεργεί το βόλεϊ μπροστά και πίσω από τη βιτρίνα της μεγάλης ομάδας, με εκατοντάδες παιδιά να μαθαίνουν τα μυστικά του αθλήματος από έμπειρους προπονητές. Η Fortinet πήρε φέτος πρωτοβουλία και ρίχνει τους προβολείς στη Σαντορίνη, φωτίζει τον αθλητικό όμιλο Θήρας που μέσα σε μόλις 2 χρόνια συμβάλλει δυναμικά στην ανάδειξη των νέων στάρ του ελληνικού αθλητισμού. Η Σαντορίνη στα καλύτερά της. Είναι ένας από τους καλύτερους καλοκαιρινούς προορισμούς στον κόσμο. Ενεργειακό νησί με την εντυπωσιακή καλτέρα να κόβει την ανάσα. Η Σαντορίνη όμως έχει πλέον και άλλες ομορφιές. Ο όμιλος Θήρας βάζει υποψηφιότητα για το βιβλίο Guinness. Οι ιστορικοί του μέλλοντος θα έχουν να γράφουν για την πιο γρήγορη και ομαλή απογείωση ομάδας. Το σχέδιο πάντως για τα κορίτσια ήταν απλό. Φόρεσαν το καλύτερό τους χαμόγελο, άκουσαν τις οδηγίες της πιλότου Ελένης Μεμετζή, έκλεισαν το μάτι στην επιτυχία και πέταξαν με ασφάλεια στα σύννεφα. Ακούγεται τρελό, μα είναι αληθινό. Αυτή η απλή σφραγίδα το καλοκαίρι του 2012 πρόλαβε το 2014 να γίνει το καμάρι των Κυκλάδων και του ελληνικού αθλητισμού. Οι τρελοί γράφουν ιστορία. Και ναι, χρειάζεται τρέλα, σαφέστατα χρειάζεται τρέλα. Αν δεν έχεις τρέλα, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Πρέπει να έχεις νέα να διοθετήσεις και να ακολουθήσεις αυτό. Θεωρώ ότι η Σαντορίνη γεννά ανθρώπους που μπορούν να ασχοληθούν και να υλοποιήσουν πράγματα όπως να ξεκινήσουν και να ανοίξουν τον κρατήρα του ηφαιστείου. Έτσι, αυτή η ομάδα, σαν ηφαίστειο, έχει ξεκινήσει και πάει πάρα πολύ καλά. Χρειάζεται σωστός προγραμματισμός, για μένα marketing, που είναι μια λέξη πολύ απλή. Είναι να βρεις το σωστό προϊόν για να το προωθήσεις. Εμείς λοιπόν βρήκαμε πολύ απλά μια-δυο αθλήτριες πολύ καλές, attractive για τα παιδάκια. Τα παιδάκια φέρανε κι άλλο κόσμο που αγαπάει να βλέπει παιδιά μέσα στο γήπεδο. Και ο κόσμος της Σαντορίνης σιγά σιγά μας έφερε τους χορηγούς που βλέπετε εδώ, αριθμούν γύρω στους 50, για να μας βοηθήσουν κυρίως οικονομικά. Με πολλή δουλειά, πείσμα, με προοπτική και όραμα, ήρθαμε εδώ που ήρθαμε. Ο Θήρας έκανε άλματα από το τοπικό πρωτάθλημα Κυκλάδων στην Α2 πέρσι και φέτος πλέον στην Α1. Το κλειδί του παραδείσου στο γυναικείο βόλεϊ είναι καλά κρυμμένο στη Σαντορίνη. Όνειρο. Ακόμη για μένα αυτό είναι ένα όνειρο. Ρίσκαρα να έρθω στη Σαντορίνη. Έζησα 20 χρόνια στην Αθήνα. Ήθελα μία αλλαγή. Και μόλις είχα αυτή την πρόταση, μόλις άκουσα αυτή την πρόταση από τη Σαντορίνη, δεν το σκέφτηκα καν. Ήτανε τοπικό,
πολλοί μου είπαν να μην πάω, κανείς δεν μου είπε να μην έρθω. Αλλά το ρίσκο βγήκε. Είναι ένα όνειρο, ήταν όνειρο, παραμένει όνειρο και συνεχίζουμε. Το έχει αγκαλιάσει ο κόσμος το βόλεϊ, γιατί ίσως είναι από τις λίγες διεξόδους που έχει εδώ στο νησί. Είναι κάτι υγιές, βλέπεις οικογένειες να έρχονται στο γήπεδο με τα παιδιά τους. Είναι κάτι που δεν το έχω δει σε άλλες ομάδες που έχω παίξει στη Θεσσαλονίκη. Είναι κάτι το διαφορετικό και κάτι το πολύ όμορφο. Θεωρώ ότι η μόνη δυσκολία για μένα προσωπικά ήταν στην αρχή, που ήρθα σε ένα νησί που είναι σίγουρα πολύ διαφορετικά τα πράγματα από την πόλη, σε πολλούς τομείς. Και σίγουρα μακριά από το σπίτι της κάθε κοπέλα, από την οικογένειά της, από την καθημερινότητά της, εδώ δεν έχει καμία σχέση. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι το συνήθισα πολύ γρήγορα, γιατί οι άνθρωποι εδώ πέρα μας βοηθήσανε πάρα πολύ στο να προσαρμοστούμε. Και γενικά το νησί όλο είναι πολύ κοντά στην ομάδα. Η Σαντορίνη έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή πορεία μέχρι στιγμής, εννοείται. Αλλά δεν θεωρώ ότι είναι το ίδιο να ανέβει μια ομάδα από την Α2 στην Α1 και την πρώτη χρονιά της στην Α1 να πάρει και κατευθείαν πρωτάθλημα, ας πούμε. Πιστεύω ότι η Σαντορίνη έχει πάρα πολύ καλές βάσεις, κάνει πολύ καλή δουλειά, είναι πολύ οργανωμένη, έχει νομίζω οργάνωση καλύτερη από πολλές ομάδες. Ενέργεια από το ηφαίστειο παίρνετε? Παίρνουμε, αυτή η τέλεια θέμα δεν μπορείς να βρεις πουθενά άλλο. Έχω ωραίες αναμνήσεις από Σαντορίνη, έχω πάρει κύπελο εδώ, είχα έρθει και πριν στις διακοπές και μου άρεσε πάρα πολύ. Έχω να δω ακόμα πολλά μέρη που δεν έχω δει, γνώρισα πάρα πολύ ωραίοι άνθρωποι εδώ, διαφορετικοί, θερμοί, είναι ωραία εμπειρία στη ζωή μου. Δεν περίμενα να ζήσουμε κάτι τέτοιο ποτέ. Σημασία έχει όμως ότι βρέθηκαν άνθρωποι που το στήριξαν από την αρχή. Είμαι ένα αναπόσπαστο κομμάτι του Αόθηρας, πώς ξεκίνησα πραγματικά. Και πάνω σε αυτό δημιουργήθηκε όλο αυτό το όνειρο. Η δουλειά που γίνεται στη Σαντορίνη δεν είναι μόνο στη βιτρίνα. Οι Σαντορινοί χτίζουν το μέλλον τους σε αυτά τα νέα παιδιά. Το συνειδητοποιήσαμε όταν επισκεφτήκαμε την Κυψέλη του Αόθηρας. Ποια είναι η καλύτερη παίκτρια από τον αθλητικό όμιλο Θήρας? Η κυρία Νίκη! Λοιπόν, πότε έρχεται ο Άι Βασίλης? Τα Χριστούγεννα! Ναι, εδώ όμως στη Σαντορίνη ο Άι Βασίλης έρχεται ένα μήνα νωρίτερα. Γιατί ο Άι Βασίλης έρχεται ένα μήνα νωρίτερα στη Σαντορίνη? Γιατί είμαστε καλά παιδάκια! Τα καλά παιδάκια λοιπόν, ο Άι Βασίλης θα δώσει πολλές μπάλες για να πέσει. Κι άλλες μπάλες. Ποιο θα πάρει αυτή την μπάλα? Αυτή τη στιγμή έχουμε πάνω από 120-130 παιδιά. Όπως μια συζήτηση που είχαμε προχθές με τον Δήμαρχο, του είπε ότι αν είχαμε ένα κλειστό ακόμα, θα το γεμίζαμε και αυτό. Ήδη δεν έχουμε ώρες για τα τόσα παιδιά που έρχονται και θέλουν να συμμετέχουν σε αυτή την ομάδα, σε αυτό το όνειρο, αν θέλεις, του να ανέβουν σε μια υψηλότερη κατηγορία. Θα στηριχθεί περισσότερο φέτος. Εγώ, μάλιστα, υιοθετώ απολύτως το μυρικό ένα αριστεύει και υπήροχον έμενε άλλο, αλλά είμαι και ο παδός του ΕΦ αγωνίζεστε. Θεωρώ ότι οι αθλητικοί χώροι είναι και χώροι πολιτισμού και έτσι πρέπει να τους βλέπουμε. Και βλέπω ότι η προσπάθεια που γίνεται από τις διοικήσεις του ΑΟΘΥΡΑΣ είναι προς αυτή την κατεύθυνση και χαίρομαι γι' αυτό. Ως παλιά και παίκτρια σε ομάδα βόλεϊ, θέλω να ευχηθώ και να συγχαρώ την ομάδα βόλεϊ γυναικών ΑΟΘΥΡΑΣ και το ΔΣ της ομάδας και ως έπαρχος Θήρας θέλω να τους πω ότι θα είμαι δίπλα τους
με όλες μου τις δυνάμεις και εννοείται πως και σε όλους τους αθλητικούς συλλόγους του νησιού μας. Από τη διήμερη παραμονή μας στη Σαντορίνη, φύγαμε γεμάτοι σε εικόνες και φιλίες. Γεια σου Κική, χαρήκαμε πάρα πολύ που μας υποδέχεις στο νησί. Γεια σου κύριε Παντελή. Πόσα χρόνια παίζεις βόλεϊ εδώ στον αθλητικό όμιλο Θύρας? 3. Και ξεκίνησες, είχες κάποιο πρόσωπο που σε παρακίνησε, έπαιζε ο μπαμπάς, έπαιζε η μαμά? Όχι, απλώς μου άρεσε το άθλημα. Από τις κοπέλες που παίζουν τώρα στην Σαντορίνη εδώ, σε ποια θα θέλεις να μοιάσεις? Στην Ψηλάκη Ιωσεφίνα. Κάποιος μου είπε ότι η επιθυμία σου είναι να δεις από κοντά την Αλεξάνδρα Ψωμά. Ισχύει? Βεβαίως. Λοιπόν, εμείς θα σου κάνουμε την επιθυμία πράξη τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου στην Αθήνα. Είσαι έτοιμη να την συναντήσεις? Φυσικά. Τι θα ήθελες όταν τη συναντήσεις να γίνει εκεί στο χώρο? Να σηκωθούν όλοι όρθιοι και να με χειροκροτήσουν. Να σηκωθούν όλοι όρθιοι και να χειροκροτήσουν την Κική, έτσι? Βεβαίως. Λοιπόν, ακούσατε. Πρέπει τώρα όλοι να σηκωθείτε όρθιοι για να χειροκροτήσετε τη μικρή Κική. Δουλεύεις σκληρά, κάνεις καλές προπονήσεις. Βεβαίως. Κάποια στιγμή, Αλεξάνδρα, μου είπε η Κική στη Σαντορίνη, για να το πούμε και εδώ στους φίλους μας, ότι σε αγαπάει πάρα πολύ και κάποια στιγμή όταν τελειώσει τις σπουδές σου από την Αμερική, τι θα κάνεις? Να κατέβεις Σαντορίνη. Θες να είσαι στην Αμερική να με δεις? Θέλω να πω στην ομάδα και να αγωνιστώ κι εγώ σαν εκείνη στο πρωτάθλημα. Πιστεύω αν συνεχίσεις προπονήσεις και να δουλεύεις σκληρά θα τα καταφέρεις κάποτε. Και επειδή ήξερα ότι θα έρθει, σου φέρει ένα δωράκι. Για πάμε να δούμε τι έχουμε τώρα και τι θα μας φέρει η Αλεξάνδρα. Μέχρι να έρθει η Αλεξάνδρα, ποια είναι η αγαπημένη σου εκπομπή? Στο φιλέ. Ο αγαπημένος σου παρουσιαστής? Ο κύριος Παντελής. Καλά τα πες. Αυτό λοιπόν είναι ένα δώρο από την Αλεξάνδρα και ελπίζουμε κάποια στιγμή, Αλεξάνδρα, η Κική να φορέσει πραγματικά αυτή τη φανέλα όταν θα μεγαλώσει. Θα τα καταφέρει, πιστεύω. Δώσε ένα φιλάκι στην Αλεξάνδρα να φύγουμε να πάμε Σαντορίνη. Ένα μεγάλο χειροκρότημα σε αυτή τη μικρή πρωταγωνίστρια του ελληνικού βολέι.